Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είμαστε πολύ λίγες μέρες μετά την 28η Οκτωβρίου, όπου γιορτάστηκε σε όλη την Ελλάδα η επέτειος του όχι. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, τιμήσαμε το όχι του ελληνικού λαού απέναντι στον ιταλικό φασισμό, που επιβουλεύτηκε την ελευθερία της πατρίδας μας. Τιμήσαμε τους ηρωικούς άνδρες και τις ηρωικές γυναίκες της εθνικής αντίστασης, που θυσιάστηκαν και αγωνίστηκαν και απέναντι στον κατακτητή και απέναντι στον ντόπιο συνεργάτη του. Η 28η Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η μόνιμη υπόμνηση ότι ο λαός μας γεννήθηκε, αναγεννήθηκε, αγωνίστηκε, επιβίωσε μέσα από τους αγώνες του ενάντια στην τυραννία. Αυτή είναι η αντικειμενική αλήθεια. Δεν είναι η βολική αλήθεια όμως για την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος φαίνεται ότι θέλει και αυτή την αλήθεια να τη σχετικοποιήσει και να την αποπολιτικοποιήσει. Θέλουμε να ζητήσουμε με αυτή την ευκαιρία και το άνοιγμα των αρχείων του Υπουργείου Εσωτερικών για την περίοδο της κατοχής και το άνοιγμα των αρχείων των Σωμάτων Ασφαλείας για την περίοδο της κατοχής. Είναι αρχεία που άνοιξαν κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και βοήθησαν την ιστορική έρευνα για αυτή την πολύ σκοτεινή περίοδο που έζησε η πατρίδα μας και βεβαίως αποκάλυψαν πολλαπλώς το ρόλο που διάφοροι είχαν παίξει σε εκείνες τις σκοτεινές περιόδους. Απέναντι στον αγώνα τον δικό μας όμως για την αναζήτηση και την επικαιροποίηση της ιστορικής αλήθειας, απέναντι στον δικό μας αγώνα, στον αγώνα της αριστεράς, στον αγώνα των προοδευτικών δυνάμεων ενάντια στη λύθη, υπάρχει η μεθοδευμένη προσπάθεια Μητσοτάκη, ο οποίος έχει μπει μπροστά σε μια γιγάντια επιχείρηση ιστορικού αναθεωρητισμού, ο οποίος έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι να σχετικοποιήσει όλες τις αμαρτίες της ακροδεξιάς και του παρακράτους του μετεμφυλιακού και της τα προβλήματα τα οποία έζησε η ελληνική δημοκρατία τις δεκαετίες μετά τον πόλεμο. Το δεύτερο και πιο επίκαιρο όμως για την πολιτική του προσπάθεια. Να επικαιροποιήσει και να εμβαθύνει την πασίγνωστη πλέον ρίση του αείμνηστου Θόδωρου Πάγκαλου «Μαζί τα φάγαμε». Και να την επεκτείνει, να την κάνει όχι μόνο «Μαζί τα φάγαμε», αλλά «Καλά σας κάναμε» όταν εφαρμόζαμε τα μνημόνια. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και αυτό θέλει να σβήσει από τη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού το γεγονός δηλαδή ότι υπήρξε μια κυβέρνηση η οποία κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε και επειδή αυτές τις μέρες είναι στη χώρα μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ακούσαμε αυτονόητα ότι μπήκε στις μεταξύ σας συζητήσεις το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Ορθότερο θα ήταν για την ελληνική κυβέρνηση να δεσμευτεί ενώπιον του λαού ότι δεν βγήκε η υποχρέωση με αυτές τις δηλώσεις μπροστά στην κάμερα, αλλά ότι θα ενεργήσει πάρα πολύ συγκεκριμένα και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομιμότητας, στη βάση και του πορίσματος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που ψηφίσαμε ομόφωνα το 2019. Θα ενεργήσει για τη δικαίωση και την υλοποίηση αυτής της αυτονόητης διεκδίκησης. Δεν τίθεται θέμα παρέτησης, δεν τίθεται θέμα παραγραφής και αυτό το έχει αποδεχτεί από το 2019 και με γνωμοδότησή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Έμπειρων Γνωμόνων της Γερμανικής Βουλής. Αλλά και έτσι να μην ήταν, όπως είχε πει ο πρώτος αντάρτης της Ευρώπης, ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος, και ένα ευρώ να ήταν, έχουμε την υποχρέωση και το δικαίωμα να τα διεκδικήσουμε. Υπάρχουν, επιτρέψτε μου μια αναφορά σε δύο θέματα τα οποία αφορούν τη διεθνή εικόνα της χώρας, κύριε της κυβέρνησης, κύριε Βορύδη. Πρώτο θέμα, τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε ζητήσει από τις 28 Σεπτεμβρίου ενημέρωση από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μας έχει κάνει την τιμή, δεν πειράζει, αναμένουμε, επιμένουμε. Αλλά θα κάνετε πολύ μεγάλο λάθος εάν νομίζετε ότι από εμάς θα έχετε λευκή επιταγή. Διότι αναμένουμε να δούμε και εμείς ανησυχούμε. Υπάρχουν λόγια ανησυχίας, υπάρχουν δηλώσεις αξιωματούχων της αντίπερα όχθης οι οποίες δικαιολογούν την ανησυχία,
Αναμένουμε και την επίσκεψη του κύριου Φιντάν για να καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε το έδαφος και δημοσίως και απέναντι στους Τούρκους αξιωματούχους, ποιο είναι το έδαφος των συζητήσεων. Διότι, ως γνωστόν, η Τουρκία είναι μια δύναμη η οποία δεν έχει πολύ καλή σχέση με το διεθνές δίκαιο, δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και το έδαφος των συζητήσεων έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε κι εμείς σε ποια βάση γίνεται. Να ακούσουμε για άλλη μια φορά αν το Κυπριακό είναι στην κορυφή της ατζέντας της εξωτερικής μας πολιτικής και να δούμε εάν κάποτε θα αξιολογήσετε ότι την περίοδο 2015 μέχρι 2019 η Ελλάδα είχε μια δυναμική εξωτερική πολιτική που πολλαπλασίασε το διπλωματικό της εκτόπισμα και την έφερε στον κέντρο των εξελίξεων στην περιοχή. Υπήρξε και ένα άλλο θέμα τις τελευταίες μέρες. Μια κατάπτυστη δήλωση της Ευρωβουλευτούσας, της κυρίας Βόζενμπερκ, απέναντι στην κυρία Καριστιανού. Σας μιλάμε ειλικρινά. Όσοι από εμάς γνωρίζαμε, υποψιαζόμασταν ότι θα έρθει η μέρα που θα μπει εδώ σε αυτή την αίθουσα ο κύριος Καραμαλής και θα τον χειροκροτάτε με χέρια και με πόδια. Δεν περιμέναμε όμως αυτό το επίπεδο της αποκτήνωσης. Αυτή τη χυδαία επίθεση απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Ντεμπών. Πραγματικά σας μιλάμε, δεν το περιμέναμε. Να έχετε το θράσος να καλύπτετε την Ευρωβουλευτή σας που τόλμησε να πει στους συγγενείς των θυμάτων ότι είναι ότι όχι απλώς έχουν πολιτικά κίνητρα αλλά και ότι είναι πολιτικά υποκαινούμενοι. Σαν πως το δράμα που ζουν δεν είναι ικανό να τους κινητοποιήσει να κινήσουν γη και ουρανό για να ανακαλύψουν την αλήθεια, να μάθουν ποιος έδωσε εντολή για να μπαζωθεί ο τόπος του εγκλήματος. Είναι όνειδος η κάλυψη που δίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλευτή σας. Και καλά θα κάνετε κατά το κοινό λεγόμενο να την αδειάσετε και να διαχωρίσετε τη θέση σας. Αλλιώς θα σας χαρακτηρίζει αυτή η πρόστιχη δήλωση, αυτή η ανήθικη δήλωση, αυτή η απάνθρωπη τοποθέτηση. Κύριος Σκυλακάκης, επί του νομοσχεδίου, δύο σχόλια, φέρνει ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι γεμάτο φωτογραφικές διατάξεις, ανάμεσα στις οποίες έχει παρισφρήσει και λίγο νομοθετική πρωτοβουλία. Και το φέρνει για να ενισχύσει το συγκεντρωτισμό και τους μεγάλους παίκτες. Δεν έχει γίνει τίποτα για τη διαχείριση των αποβλήτων και έρχεστε χωρίς διαβούλευση με τους Δήμους και προχωράτε σε συγχωνεύσεις των ΦΟΣΔΑ σε επίπεδο περιφέρειας. Και την ίδια ώρα, παρόλες τις αντιδράσεις και εντός της χώρας, αλλά και τις καμπάνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πολύ μακριά από την επίτευξη των στόχων στην ανακύκλωση. Εθνική στρατηγική για την εθνική οικονομία. Στρατηγικό για την κυκλική οικονομία. Εθνικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Εθνικό σχέδιο για την πρόληψη των αποβλήτων. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Πολιτική για τα πλαστικά. Έχει αποτύχει. Μεταφέρατε αρμοδιότητες στη ΡΑΕ, την οποία δεν έχετε στελεχώσει. Και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς πόρους για τη χωριστή συλλογή, επιβαρύνονται και με το τέλος ταφής παρά τις αντιδράσεις τους. Συγκεντρώνεται όλες τις αρμοδιότητες στο ΙΠΕΝ και βεβαίως συγκεντρώνεται και όλη τη δραστηριότητα. Αλήθεια, δεν την είδατε τη διαβούλευση, η οποία βούλιαξε από τα σχόλια και τις αντιδράσεις μικρών επενδυτών, οι οποίοι αδυνατούν να πάρουν όρους σύνδεσης και τους πετάτε απ' έξω. Ή τις είδατε τις αντιδράσεις και θεωρήσατε ότι δεν πρέπει να τις λάβετε καθόλου υπόψη. Έχετε γεμίσει τη χώρα άπε χωρίς κανένα σχεδιασμό και αντί να συμβάλλουν στην ισορροπία του περιβάλλοντος, το αποσταθεροποιούν. Επειδή λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πιστεύει ότι πράσινη μετάβαση σημαίνει καταρχήν προστασία του περιβάλλοντος, με δίκαιη και προσιτή απόλουση ενέργεια, όχι με ισοπαίδωση των πάντων για να γίνονται δουλειές με δέλτα κεφαλαίο. Επειδή εμείς θεωρούμε ότι οι ΑΠΕ μπορούν και να σέβονται το περιβάλλον και να το βοηθούν, να συνυπάρχουν με τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, καταθέτουμε τροπολογία για την προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας με αφορμή την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων και σας καλούμε να την υποστηρίξετε. Και ταυτόχρονα, αξιοποιήστε και αυτό το βήμα
Εδώ, εντός της εθνικής αντιπροσωπείας. Και τεκμηριώστε, θεμελιώστε, δώστε ένα επιχείρημα για το λόγο για τον οποίο δεν προσλαμβάνετε τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες οι οποίοι σήμερα είχαν μια μεγάλη κινητοποίηση εδώ στο Σύνταγμα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? 3.500 κενά στην πυροσβεστική, 2.500 εκπαιδευμένοι, άρτοι, κυριολεκτικά μπαρουτοκαπνισμένοι πυροσβέστες, οι οποίοι ζητούν την πρόσληψη και εσείς δεν ανταποκρίνεστε. Κατώτατος μισθός. Μία επίφαση αντικειμενικότητας πάτε να εισφέρετε, η οποία αποπολιτικοποιεί τα ζητήματα καθορισμού του μισθού και παρακάμπτεται 2-3 θεμελιώδη ζητήματα. Πρώτον, συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η χώρα μας είναι στον πάτο της Ευρώπης, μόνο 25% των μισθών των εργαζομένων καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 45 και ο στόχος που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 80. Πώς πιστεύετε με την πολιτική σας ότι μπορεί να πιαστεί αυτός ο στόχος? Διότι ήσασταν κάποτε και η μένουμε Ευρώπη. Αυτή η πτυχή της ευρωπαϊκής κατεύθυνσης πού είναι στην πολιτική που εφαρμόζεται? Προφανώς πουθενά δεν είναι και βεβαίως μη μας πείτε και ότι η ραγδαία αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων, όπου έχουμε ένα νεκρό κάθε 2,5 μέρες, 114 θανάτους στους 10 μήνες, είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι φαινόμενο το οποίο γεννάται και γιγαντώνεται επειδή πολιτεύεστε με τις υπερορίες, επειδή έχετε καταργήσει την επιθεώρηση εργασίας επί της ουσίας και επειδή ταυτόχρονα, προσέξτε, έχετε μετατρέψει με την τεκμαρτή φορολόγηση των μικρομεσαίων, τους μικρομεσαίους, σε συμπιεστές των μισθών των εργαζομένων. Διότι εάν ζητήσει αύξηση ο εργαζόμενος, με τη ρύθμιση την οποία έχετε φέρει, όχι για δημοσιονομικούς λόγους όπως αποδείχθηκε, θα έχει αντικίνητρο ο εργοδότης του, ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης, να του αυξήσει το μισθό, διότι θα του ανέβουν τα τεκμήρια. Συνεπώς, είναι κενή περιεχομένου η όποια προπαγάνδα κάνετε για τη στήριξη των μισθών. Είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, επιτρέψτε μου, να εγκαινιάζει το νέο πανάκριβο κτίριο της ΑΔΕ και να παρακάμπτει βεβαίως ότι έχουμε 150.000 εκκρεμότητες, ψηφιακές μεν, αλλά εκκρεμότητες οι οποίες αφορούν αιτήματα φορολογουμένων. Και επειδή σας ήρθανε και οι καμπάνες από την κοινωνική δυσαρέσκεια, αρχίσατε τις εξαγγελίες περιμείωσης φόρων. Στο απότερο μέλλον βέβαια. Διότι για τον προϋπολογισμό του 25 έχετε 2,5 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους. 1,5 δισεκατομμύριο από το φόρο προστιθέμενης αξίας και 1 δισεκατομμύριο από το φόρο εισοδήματος, κατά κύριο λόγο από το χαράτσι το οποίο ψηφίστηκε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Και πότε λέτε ότι θα πέσουν οι φόροι, πότε λέτε ότι θα μειώσετε τους φόρους? Το 2027 και το 2028. Τα έτη που με βάση το δικό σας μεσοπρόθεσμο, ο ρυθμός ανάπτυξης πέφτει στο μισό σε σχέση με το 2% που προβλέπετε για την επόμενη χρονιά. Προσέξτε, την ίδια χρονιά που προβλέπουν μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, λένε ότι θα μειώσουν και τους φόρους. Μαγικό. Μαγικό, αλλά ο κόσμος νομίζω πλέον καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται ότι η δική σας πολιτική είναι πολύ περισσότερο επικοινωνία παρά ουσία. Σας έχουμε πει και σε άλλες φάσεις και ολοκληρώνω σιγά σιγά ότι η ταραχώδης πορεία της χώρας μας των τελευταίων ετών μπορεί να χωριστεί σε τρεις περίοδους. Την περίοδο της κατάρρευσης που ξεκίνησε με την τυπική χρεοκοπία από το 10 μέχρι το 14 που η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της. Την περίοδο της σταθεροποίησης όπου δημιουργήθηκαν 400.000 θέσεις εργασίας, απέκτησε ο πολίτης, ακόμα και ο ανασφάλιστος, πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ρυθμίστηκε το χρέος και βγήκαμε από τα μνημόνια. Και την περίοδο του 19 και μετά, η οποία χαρακτηρίζεται από την ανεμική ανάπτυξη για λίγους, παρόλο που έχουν ανοίξει οι κρουνοί της χρηματοδότησης. Η ρυθμή ανάπτυξης είναι ανεμική. Είμαστε 21η-22η
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 1,4% μέσο όρο 19-23 και βεβαίως αφορά πολύ λίγους αυτή η ανάπτυξη. Και γι' αυτό είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Αυτά είναι τα θεμέλια της πολιτικής που έχετε εσείς επιλέξει. Ένα λεπτό μόνο, κυρία Πρόεδρο. Έχετε πει ότι θέλετε να προχωρήσετε σε συνταγματική αναθεώρηση. Σας καλούμε για άλλη μια φορά να ανοίξετε τα χαρτιά σας. Ποια άρθρα θέλετε να αναθεωρήσετε, για να αντιληφθούμε κι εμείς εάν θα επιδιώξετε πλειοψηφίες αναθεώρησης που κοιτάνε και προς τα δεξιά σας. Για να καταλάβει και ο λαός ποια κατεύθυνση θέλετε να δώσετε στη συνταγματική αναθεώρηση. Θέλετε να αλλάξετε το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων ή μήπως το άρθρο που διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Αφορά και το πλαίσιο του παρόντος νομοσχεδίου. Μήπως θα πειράξετε το άρθρο που διασφαλίζει την οικονομική αυτοτέλεια των ανεξάρτητων αρχών. Διότι δεν σας βγήκε σήμερα η μεθόδος σε σχέση με το συνήγορο του πολίτη. Μήπως το άρθρο για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Ακούμε και ότι ο εισαγγελέας δεν κάλεσε κρίσιμους μάρτυρες στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ποια άρθρα λοιπόν θέλετε να αναθεωρήσετε και με ποιους σκέφτεστε να το συζητήσετε κιόλας για να κάνετε πλειοψηφία. Τέλος. Υπάρχει τους επόμενους μήνες το ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν πάντα πεδίο ευρύτερων συνενέσεων. Δεν ήταν πεδίο εσωκομματικών διευθετήσεων. Και με αυτή την έννοια η δική μας θέση και η δική μας πρόταση θα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προέρχεται από την αριστερά ή την ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Περιμένουμε να δούμε και τις δικές σας προθέσεις και θα σας κρίνουμε και εμείς και θα σας κρίνει και ο λαός. Οι πρωτοβουλίες οι δικές μας μέσα στη Βουλή είναι πάνω στο τραπέζι και δεν ανταποκρίνεστε. Έχουμε ζητήσει συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών για τις τράπεζες, για το αγροτικό ζήτημα. Έχουμε φέρει με επίκαιρη επερώτησή μας το θέμα της ακρίβειας ξανά και ξανά. Και με τις δημοκρατικές μας διαδικασίες θα ξεπεράσουμε δυσκολίες και θα βρεθούμε ξανά πρωταγωνιστές, διότι απέναντι στην αναγκαία προσδοκία του ελληνικού λαού για μια προοδευτική αλλαγή, μόνο ο ενισχυμένος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να είναι ο καταλύτης. Αυτό πρέπει να γίνει, αυτό και θα γίνει.